Και πετάω ψηλά μέχρι τα αστέρια φτάνω. Κι ακόμα παραπάνω. Απόψε έχω πετάσει και πλανήτη έχω αλλάξει. Σε άλλο κόσμο πάω, σ' άλλη τρόκια περνάω. Μες στα μάτια. Με ποιο τρόπο θα κάνουμε τώρα πρόλογο και παρουσίαση στον καλεσμένο αυτό? Τι να πεις, άμα πεις πολλά καλά θα πούνε, μωρέ, τώρα γλύφει το αφεντικό της. Άμα πεις ψυχραμάρες θα σου πει άλλος καλά, μια καλή κουβέντα δεν βρήκες να πεις για μένα. Προσπαθώ να το δέσω από εδώ, να το φτιάξω από εκεί, αυτό δεν φτιάχνει. Είναι πολύ, πολύ λεπτή η ισορροπία μας. Το μόνο που θέλουμε να σας πούμε όλοι εμείς εδώ είναι ότι φιλοξενούμε έναν άνθρωπο τον οποίο τον ξέρουμε ένα τσικ καλύτερα από εσάς, έτσι. Δηλαδή τον ζούμε καθημερινά. Τον ζούμε στις στραβές του, στις ανάποδές του, στις γλυκές του, στα κέφια του, στα νεύρα του, στα όλα του. Είναι ένας άνθρωπος που έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και σήμερα θέλουμε να σας παρουσιάσουμε το Μένιο Φουρθιώτη έτσι όπως δεν τον έχετε ξαναδεί. Δεν θα δικαιολογηθώ. Δεν ψάχνω λύση για να βρω. Για σένα είναι αυτό το τραγούδι. Δώσ' το δυνατά, σε παρακαλώ, για την Αταλία. Κι άλλο πάνω, παρακαλώ. Συγγνώμη. Μου αρέσει πολύ αυτό το κομμάτι. Το ίδιο θα κάνα κι εγώ. Στη θέση σου το ομολογώ. Ούτε να σου αλλάξω προσπαθώ. Για μένα γνώμη. Ένα σου λέω ένα. Είμαι τρελή για σένα. Ένα σου λέω ένα. Ακόμη ζω για σένα. Ένα σου λέω ένα. Μ' άρεσε πολύ αυτό το ποτήρι που έσπασε. Καλώς ήρθες, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά σε όλους σας. Καλή χρονιά. Να'μαστε. Να'μαστε και εδώ. Και πολύ καλή ιδέα μου έδωσες. Πες μου, σε παρακαλώ, τι σκεφτόσουν τη στιγμή που είπες εσύ. Η Γερμανού θα κάνει καλό μεσημεριανό κάθε μέρα. Να σου πω τι σκεφτόμουν. Τι όνειρο είχες δει το βράδυ. Τι όνειρο είχα δει. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το όνειρο ήταν λίγο διεστραμμένο εκεί. Ναι, το φαντάζομαι. Την περίοδο. Αλλά δεν μου κάτσε αμέσως. Ναι. Αυτό ήταν, ξέρεις, που μου έδωσε την όθηση. Τον Παρθένο τον γλύκανε αυτό. Λίγο το λέει ο Παρθένος όχι. Γιατί να μου πει όχι. Λέει ναι, το όχι, να ξέρεις, είναι ναι. Και το ναι είναι όχι. Είμαστε, ξέρεις, λίγο περίεργοι χαρακτήρες. Και αν μπλέκεται και το λιοντάρι μαζί, γίνεται τώρα να δεις. Και είσαι εδώ όμως. Καθημερινό. Εδώ είμαι. Παρότι ήσουν δύσκολη. Ήμουνα φοβισμένη, για να μην το παρεξηγήσει και ο κόσμος. Δεν ήμουνα ότι ήμουνα, είπα εγώ ποτέ αυτό, αλλά θεωρούσα ότι δεν κάνω για αυτό το πράγμα. Δεν θα είμαι καλή. Όχι, δεν κάνεις, όχι, δεν κάνεις. Άλλα λένε οι τηλεθέατες. Εντάξει, και ο κόσμος μας αγαπάει και μας στέλνει και πολλά μηνύματα και μας στέλνει και πολλά τραγούδια στον Παναγιώτη. Ο λόγος που φοβόσουν είναι προφανώς το γεγονός ότι είσαι υπεύθυνη από το που κάνεις και τελειομανείς, τίποτα άλλο. Ναι, και πιστεύω ότι ξέρεις, και ο Μένιος που με έχει αυτή τη στιγμή το Σαββατοκύριακο μια εκπομπή η οποία είναι τρίωρη, είναι ζωντανή, αλλά ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει ομαδική δουλειά. Το ξέρει. Και τι σημαίνει να έχεις τους ανθρώπους του οποίους μπορείς να στηριχτείς και μπροστά και πίσω κτλ. Έχει πολύ μεγάλο. Παίζει πολύ, πολύ μεγάλο ρόλο και γενικότερα για την ψυχολογία όλων των ανθρώπων οι οποίοι κάνουν μια τηλεοπτική εκπομπή, οι οποίοι έχουν την ευθύνη όχι μόνο όσων εργάζονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες, αλλά και την ευθύνη για το περιεχόμενο της εκπομπής που μεταδίδουμε σε χιλιάδες τηλεθεατές για να μπορέσουν τις ώρες που μας βλέπουν πραγματικά να περάσουν ώρες ευχάριστες χωρίς να προσπαθήσουμε για τίποτα παραπάνω από αυτό το οποίο αισθανόμαστε. Και ναι, τα συναισθήματα εκφράζονται με την ομαδικότητα. Με τη μονάδα συνήθως χάνονται. Πολύ σωστό. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι το οποίο ίσως είναι και απορία αρκετών ανθρώπων που σε παρακολουθούν, σε ακολουθούν, σε αγαπάνε. Βέβαια δεν μπορεί να μας αγαπάει όλος ο κόσμος. Εσύ το ξέρεις πολύ καλά και το έχεις βιώσει και στο πετσί σου. Ότι δεν μπορούν να μας αγαπάνε όλοι. Και πρέπει να σου πω ότι ο Καρβέλλας μου είχε πει μια πολύ σοφή κουβέντα, Παρθένος και αυτό σαν και εσένα, ότι όταν σε αγαπάνε όλοι και λένε όλοι καλά για σένα, να ανησυχείς. Πάνω απ' ότι έχεις γίνει, μου λέει, μια χρυσή μετριότητα. Μάλιστα. Πρέπει να ακούς και μια κακία, μου λέει, που και που κάποιος να σε εμπινελικών, γιατί αλλιώς. Δεν γίνεται να αρέσουν. Δεν έχει ενδιαφέρον. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι, δεν θέλω να μάθω τίποτα για το παρελθόν
Τίποτα. Πραγματικά θα με ενδιαφέρει. Και να μην θες να μάθεις, Ναταλία μου, τόσες φορές που το έχουμε πει. Είναι, ξέρεις, το πλέον δεδομένο. Συμφωνώ. Τώρα. Μία από εδώ, μία από εκεί, μία παρακεί, τα ίδια και τα ίδια. Συμφωνώ. Απλά θεωρώ ότι είναι μια ερώτηση που την έχουν κάνει πάρα πολλές φορές. Εμένα άλλο με ενδιαφέρει. Πότε έγινε το μαγικό κλικ στο μυαλό σου και είπες, εγώ θα αλλάξω ζωή. Θα τα αλλάξω όλα στη ζωή. Αυτή είναι η ερώτηση, δεν μου την έχουν ξανακάνει, θέλω να σου πω. Είναι... Αυτό με ενδιαφέρει με το μάθημα. Με ενδιαφέρει τι γινόταν. Με ενδιαφέρει πότε είπες, ξύπνησε ένα πρωί και είπες, OK, ωραία, καλά περάσαμε, διασκεδάσαμε, κάναμε την πλάκα μας, τώρα τελείωσε. Τώρα αλλάζει το πράγμα. Θα σου πω, ήταν και δεν ήταν βράδυ, ήταν ξημερώματα. Όταν γυρνάγαμε από ένα νυχτερινό μαγαζί, εκείνη την περίοδο, γιατί η αλήθεια είναι ότι το τότε με το σήμερα, ακόμα και στην δική μου τη ζωή, στην καθημερινότητα, είναι μέρα με τη νύχτα. Ενώ κάποτε μπορεί να ξενυχτούσα μέχρι τις 5-6 το πρωί και τα λοιπά και να ήθελα να βγαίνω, να κάνω, να δείχνω, πλέον σήμερα μπορώ να σου πω ότι από τις 11 η ώρα κοιμάμαι. Έχω να πάω σε νυχτερινά μαγαζιά, σε κλαμπ και τα λοιπά, αρκετά χρόνια. Να είναι οι περιπτώσεις επιλεκτικές και για συγκεκριμένους λόγους που θα συνδυάζονται με το κομμάτι της εκπομπής και κατά εξαίρεση. Ήταν τότε που παρακολούθησα λοιπόν εκείνα τα ξημερώματα, κάποιες επαναλήψεις τηλεοπτικών εκπομπών το πρωί όταν γύρισα σπίτι. Βλέποντας λοιπόν το τι πραγματικά είχε συμβεί, η έκταση εκείνων των πραγμάτων, ξέρεις, αν είσαι και λίγο παραπάνω συναισθηματικός και λες τώρα, okay, γίνανε όλα αυτά, το αύριο το δικό μου ποιο είναι, τι κάνω, πού πάω, συνεχίζω και πάω προς το χείλος του γκρεμού, γιατί ξέρεις, ήταν εδώ, αλλά είχα αγατζωθεί. Κρατιώσουμε. Στο, ήταν όπως είναι ο γκρεμός, είχε ένα κλαράκι. Και ήμουν πάνω στο κλαράκι. Και λέω, ή αφήνω και πέφτω, ή σκαρφαλώνω και προσπαθώ να το αλλάξω. Αυτή ήταν η απόφαση. Πολύ γενναίο. Πολύ γενναίο και πολύ σοφό. Και βέβαια, επειδή ο Μένιος το λέει τώρα, φαντάζομαι ότι και κάποιοι από εσάς που μας βλέπετε, μπορεί να αντιμετωπίσετε κάποια τις προάλλες μου στείλει μια φίλη μήνυμα στο Twitter και μου λέει, σας βλέπω και είσαστε η μόνη μου χαρά για εκπομπή, γιατί είμαι σε κατάθλιψη. Και πιάστηκα από τη λέξη αυτή την κατάθλιψη. Γιατί και αυτό που μου περιγράφεις, μπορεί να πέρασες κάποια μερόνυχτα που δεν ήθελες να δεις άνθρωπο, να βγεις από το σπίτι σου. Να... Μετέπειτα της απόφασης αυτής, δεν σου πρέπει να τα λέω ότι οι ώρες και οι στιγμές, γιατί ξέρεις, η έκθεση ενός ανθρώπου που κάνει μια τηλεοπτική εκπομπή είναι πολύ συγκεκριμένη. Mm-hmm. Είσαι η Ναταλία Γερμανού, είσαι αυτή, έχεις ένα συγκεκριμένο προφίλ. Οι άνθρωποι, όπως είπες, μπορεί να μας αγαπάνε. Μπορεί να μας, να μην μας αγαπάνε, ναι, για να μπω άλλες εκφράσεις. Αλλά έχεις ένα συγκεκριμένο προφίλ προς τα έξω. Σκέψου λοιπόν πόσο δύσκολο για έναν άνθρωπο, ο οποίος ναι μεν, αλλά έχει την αναγνωρισιμότητα, με τέτοιες καταστάσεις μπορεί να έχει περάσει από τη ζωή του. Το αύριο της καθημερινότητας, η καθημερινή συναστροφή με τους ανθρώπους, οι οποίοι, και δεν μιλάω για τους ανθρώπους που είναι στο χώρο αυτό ή τους ανθρώπους που είναι στην πιάτσα, εντός εισαγωγικών, αν με επιτρέπετε για έκφραση. Μιλάω για τους καθημερινούς ανθρώπους. Για την κυρία που θα είναι έξω, που θα βγεις έξω από το σπίτι σου και θα την δεις όταν θα πας να ψωνίσεις, όταν θα πας να πάρεις καφέ. Τα συναισθήματα που μπορεί να νιώθεις εκείνη τη στιγμή κοιτώντας αυτοί οι άνθρωποι με έναν περίεργο τρόπο και εσύ να το εκλαμβάνεις τον τρόπο αυτό. Νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο συνέστημα που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος για την ψυχολογία του. Είναι πολύ δύσκολο πραγματικά να προσπαθείς αυτή τη στιγμή να επιβιώσεις, να προχωρήσεις, να ξέρεις τι συμβαίνει στον κόσμο και εσύ να προσπαθείς να το ξεπεράσεις, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρεις, δεν είναι τόσο τα θετικά σχόλια, δεν υπάρχουν θετικά σχόλια σε τέτοιες περιστάσεις. Υπάρχουν άλλα σχόλια, αρνητικά, ηρωνικά και τέτοιου είδους καταστάσεις. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι, γιατί ο καθένας ξεχωριστά, η τηλεόραση έχει το κακό ότι γίνεσαι παντού. Ενώ αυτά μπορούν να σημαίνουν και στην καθημερινότητά μας, το να αντιμετωπίζουμε διάφορες καταστάσεις, στους κλειστούς κύκλους που δεν εκτίθεσαι στο Πανελλήνιο. Αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή, πολύ μεγάλη δύναμη και πάρα πολλές ώρες για να μπορέσεις να πάρεις την απόφαση να κατεβάσεις τα ρολά στο ότι πραγματικά συμβαίνει και να πεις, εγώ θα προσπαθήσω και θα ξαναποδείξω σε αυτούς τους ανθρώπους, στην κυρία που ήταν έξω και μου είπε, γιατί αγόρι μου, για να της αποδείξει σήμερα αν τελικά η ζωή έχει εξέλιξη και μπορείς να αλλάξεις αυτό το γιατί.
Πολύ μ' αρέσει όπως τα λες. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που σε ακούω να μιλάς με τέτοιο τρόπο και κάθομαι και σε ακούω και σε ακούω και δεν θέλω καν να σε διακόψω γιατί έχεις έναν ηρμό σαν να μου διηγεί σε μια συγκεκριμένη περίοδο από τη ζωή σου και το είπες πολύ ωραία. Κυρίως τον εαυτό σου αποδεικνύεις. Δηλαδή είναι και η κυρία, αλλά κυρίως αποδεικνύεις αυτόν που στέκεται στον καθρέφτη απέναντί σου ότι έχει κι άλλο και πολύ πιο ψηλά και δεν πολύ πιο καλά. Δεν είναι απόλυτο, Νοδελία. Δεν είναι απόλυτο για να μην. Εγώ ξέρεις ένα χαρακτηριστικό που έχω. Εδώ τα παιδιά δεν με γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Εσύ με γνωρίζεις πολύ περισσότερο από τις αναστροφές μας. Ότι είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο πιστεύω ότι έχω και ίσως κάποιες φορές είναι θετικό, ίσως κάποιες φορές είναι αρνητικό, ότι δεν μπορώ να υποκρίνομαι. Το 95% της πραγματικότητας των ανθρώπων που συναναστρέφομαι δεν μου λέγανε ούτε καλημέρα. Το συζητούσαμε αυτό, γι' αυτό χαμογελάω έτσι. Και αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Και γι' αυτό σου λέω ότι το να αποδείξεις στον Κύριο, στον Παναγιώτη, θα χρησιμοποιήσω το όνομά σου, αν μου επιτρέπεις, που πριν 3 μήνες, πριν 6 μήνες, πριν 1 χρόνο, έλεγες αυτά και δεν έλεγες ούτε καλημέρα, ότι σήμερα κάνεις ακριβώς το αντίθετο. Είναι η δική σου ουσιαστικά, ναι, μεν αποδεικνύεις εσύ, αλλά αποδεικνύεις τον εαυτό σου ότι όταν θέλεις και όταν έχεις θέληση στη ζωή και πραγματική πίστη, μπορείς να τα αλλάξεις. Είναι ένα μήνυμα που πρέπει να το πιστεύουμε όλοι οι άνθρωποι αυτό. Όχι, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Βέβαια, φαντάζομαι ότι μετά πρέπει να επιστρατεύσεις και την ψυχραιμία σου. Γιατί όταν έχεις να αντιμετωπίσεις ανθρώπους που ξέρεις πολύ καλά ότι μπορεί να μην σου λέγανε καλημέρα πριν, ή μπορεί να λέγανε για σένα τα 1000 μίλια όσα. Και μπορεί και να τα λένε, να σου πω την αλήθεια. Και το ξέρεις. Και τους βλέπεις τους ίδιους αυτούς ανθρώπους να δουλεύουν μαζί σου και να. Και όλα και αυτό και εκείνο και το άλλο και αυτά. Λες μέσα σου, ρε χαμό το. Θέλει ψυχραιμία όμως, γιατί αν τη χάσει την ψυχραιμία του και πει συγγνώμη για την έκφραση, μόλις δεν τρέπεσαι. Σε ποιον το πουλάς αυτά, θυμάσαι που πριν 10 χρόνια. Δεν μπορεί να το κάνει, γιατί πλέον είναι σαν ένα κανάλι στέλεχος. Να σου απαντήσω, Νοδελία, σε αυτό που λες. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Και γιατί. Γιατί θα δικαιολογήσω και τις άλλες πλευρές, παράδειγμα τον Παναγιώτη, ο οποίος μπορεί να μην είχε εμπιστοσύνη στο πρόσωπο και να βλέπει μία εικόνα. Ναι. Μία εικόνα, η τηλεόραση είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν με ήξερε προσωπικά. Mm-hmm. Στην καθημερινότητά μας και το τι κάνεις εσύ για τον Παναγιώτη, νομίζω ότι ο καθένας αποδεικνύει το ποιος είναι με τις πράξεις. Αλλά όταν το γνωρίσεις, όταν βλέπεις μία τηλεόραση που τα παρουσιάζουμε, γιατί ναι, την ευθύνη την έχουμε όλοι. Οι εικόνες οι οποίες προβάλλονται από την ελληνική τηλεόραση και σε άλλες περιόδους προβαλλόντουσαν εικόνες τις οποίες τις δημιουργούσαμε για τα νούμερα τηλεθέασης. Mm-hmm. Γιατί και ο Παναγιώτης και όχι Παναγιώτης, δεν θα του ρίξω το μερίδιο της ευθύνης για να γυρίσω να του πω, ξέρεις κάτι, πριν 5 χρόνια έλεγες αυτά και δημόσια και με δηλώσεις κτλ. Γιατί εσύ έβλεπες μία τηλεόραση. Αυτό που κάνουμε και σήμερα. Δεν είχες τη δυνατότητα να συναναστραφείς μαζί μου ή να συναναστραφούν οι άνθρωποι του χώρου μαζί μας. Το ευτύχημα στην σημερινή εποχή για αυτούς τους ανθρώπους και για μένα είναι να νιώσουν αυτό το που πραγματικά παρουσιάζει ο κάθε άνθρωπος από εμάς. Και όχι αυτό που πίστευαν στη ροή του λόγου για να προχωρήσουν και να πούν κάτι παραπάνω. Είναι μεγάλη ηθική ικανοποίηση. Και γι' αυτό πιστεύω εγώ πάντα ότι πρώτα πρέπει να γνωρίσεις έναν άνθρωπο, τον γνωρίσεις καλά, με την καλή του, με την ανάποδη του, και μετά να αποφασίσεις αν έχεις άποψη γι' αυτόν. Πέρα από τη δύναμή σου και την απόφασή σου, νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που έκανες ήταν να συγχωρήσεις και να δικαιολογήσεις τους ανθρώπους για τη λάθος άποψη. Όχι να συγχωρήσω. Νομίζω ότι ξεκίνησες από εκεί, τους δικαιολόγησες και άλλαξες τη δική σου εικόνα και έτσι άλλαξες τον κόσμο όλο. Παναγιώτη, εγώ δεν είμαι σε θέση να συγχωρήσω κανέναν. Και όχι μόνο στα επαγγελματικά και στα προσωπικά και στις φιλικές και στις επαγγελματικές σχέσεις. Είμαι σε θέση όμως να καταλάβω τον άλλον που κάθεται δίπλα μου ή που είναι απέναντί μου για ποιο λόγο μπορεί να έχει αυτή τη στάση, για ποιο λόγο μπορεί να ήταν επιφυλακτικός ή για ποιο λόγο μπορεί να έχει φτάσει σε ακραίες δηλώσεις για μένα. Το σημαντικότερο είναι να αποδείξουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που κάθονται εδώ και με έχεις σήμερα απέναντί σου για ποιο λόγο πραγματικά κάθεσαι και για ποιο λόγο συνεχίζεις να υπάρχεις. Αυτό είναι εξέλιξη. Mm. Είναι ο ορισμός της εξέλιξης. Σαφέστατα. Σε έχει κάνει η ζωή σου. Πρώτα, το γεγονός ότι είσαι πάρα πολύ νεαρός σε ηλικία. Είσαι πάρα πολύ μικρός, αλλά έχεις ζήσει πράγματα που κάποιοι άλλοι άνθρωποι θα τα ζούσαν στα 50 τους. Εσύ στα 29, στα 30 σου έχεις περάσει πολλά. Αυτός έχει, βέβαια, σε έχει και σκληραγωγήσεις. Έχει κάνει και πολύ πιο θωρακισμένο, αν θέλεις, από ότι αν ήσουν ένα παιδί χωρίς εμπειρίες. Έχεις όμως αυτή την καχυποψία και με τους ανθρώπους που και κοινωνικά μπορεί να σε πλησιάσουν, να σου πούνε, έλα να γίνουμε φίλοι, σαν πάω να πάμε να φάμε. Αισθάνεσαι ότι τώρα τι θέλει αυτός από μένα.
Είχα μία κουβέντα τις προηγούμενες ημέρες, γι' αυτό γελάω. Την ίδια ακριβώς ερώτηση μου έκανε η αγαπημένη μου η Νανά η Παλετσάκη. Mm. Σε μία στιγμή πρωινή στο γραφείο που με έβλεπε λίγο έτσι κατσούφι. Και μου λέει γιατί. Γιατί είναι πολύ υποκριτικό το να χτυπάει το τηλέφωνο σου από άνθρωπους που είτε γνωρίζεις είτε που δεν γνωρίζεις. Γιατί η αλήθεια είναι. Όπως και τα παιδιά εδώ δεν τα γνωρίζω, δεν τα γνώριζα πριν συνεργαστούμε στο κανάλι και πολλούς συναδέλφους. Αλλά σκέψω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, μεγάλα ονόματα, από τον έναν, από τον άλλον, από τον άλλο χώρο, σε παίρνουν και σου λένε κάτι και σου μιλάνε, λες και είμαστε, ξέρεις, οι κολλητοί, έλα. Δηλαδή εκεί παθαίνεις. Νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος δεν θα μπορούσε να χειριστεί τέτοιες καταστάσεις βλέποντας ξαφνικά να του συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Θέλω να σου πω ότι όχι μόνο είμαι καχύποπτος, είμαι πολύ δύσπιστος. Γιατί? Γιατί το χώρο τον ξέρω και μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Και πίσω από τις κάμερες. Αυτό είναι ότι έχει περάσει και τα δύο στρατόπεδα. Τα έχει ζήσει και τα δύο. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά είναι και δύσκολο να ξεγελάσει κάποιο, πιστεύω πια. Μπα, μην νομίζει. Άμα σε εμπιστευτώ, θα την πατήσω. Μη θεωρείς μετά, μιλάμε μαζί, κάνουμε μια συμφωνία, θα πάμε μεταξύ μας. Mm. Εγώ είμαι εκεί, στην Αταλία. Mm. Έχω το μυαλό μου στην Αταλία, είναι μια χαρά. Τώρα τι να σου πω, άμα μου προδώσεις την εμπιστοσύνη... Ναι, εντάξει, αυτό, σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι αυτό όμως που εγώ έχω φτιάξει στη ζωή μου τα τελευταία χρόνια, βάζοντας τον εαυτό μου σε ένα κουτί. Προτιμώ να είμαι στο κουτί αυτό και να μην μετακινούμε, mm. για να είμαι ασφαλής, παρά να ρισκάρω την ψυχολογία μου. Γιατί η ψυχολογία μου είναι άμεση συνδεδεμένη με οτιδήποτε ασχολούμαι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα πρώτα απ' όλα, να προστατεύω τον εαυτό μου. Θέλω να δούμε ένα βίντεο που έχουμε φτιάξει για το Μενιό, να θυμηθείτε κι εσείς ξανά πολλές εμφανίσεις που έχει κάνει. Φωτογραφίες, δηλώσεις, εμφανίσεις, συνεντεύξεις. Και όταν γυρίσουμε, θέλω να μου πεις τι ονειρεύεσαι για αυτό το κανάλι, το οποίο ξεκίνησε σαν ένα μικρό κανάλι στο νούμερο 13, 14, 15 του τηλεκοντρόλ μας και ξαφνικά όλο και περισσότεροι μου λένε «Σε είδαμε χτες, είδαμε αυτό, είδαμε εκείνο, βλέπαμε...» Και αυτό θα μου επιτρέψετε να σας πω εκ των έσω πλέον, είναι κατά 70% δουλειά του Μένιου. Όχι. Εγώ ξέρω ότι με πήρες τηλέφωνο πριν από 1,5 χρόνο και ήρθα και τότε ακόμα ήταν εδώ πέρα μόνο η Ελεονόρα και η Κατερίνα με τον Κρατερό. Και η Χριστίνα, βέβαια. Εγώ θέλω να σου πω το εξής, Ναταλία, ότι αυτό το κανάλι που λέγεται Έψιλον είναι μια δημιουργία, μια ένωση, γι' αυτό είναι και το Έψιλον, πολλών ανθρώπων. Των παιδιών που κρατάνε τις κάμερες αυτή τη στιγμή και μας βγάζουν στον αέρα, στους ανθρώπους που είναι στη διοίκηση του σταθμού, από την οργάνωση παραγωγής στο Μιχάλη, από όλους αυτούς τους ανθρώπους, αυτό το 14 που είπες στο τηλεκοντρόλ, κατάφερε σήμερα να κάνει το κάτι παραπάνω. Είναι μία ένωση ανθρώπων με όρεξη, με όραμα, αλλά και με αγάπη για κάτι καινούριο. Και το καινούριο, όταν το αγαπάς πολύ, σίγουρα κάποια στιγμή φτάνει στο στόχο που θέλεις. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά είναι και ένας επίμονος πεισματάρης νεαρός, ο οποίος παίρνει τηλέφωνο. Τη Μελέτη, τη Γερμανού, την Καραβάτου, την Τατιάνα Στεφανίδου, τον Νίκο Ευαγγελάτο, τον ένα, τον άλλο. Και ξαφνικά όλοι του λέμε ναι. Αυτό δηλαδή, συγγνώμη, ποιο θα το χρεωθεί, η διοίκηση. Δεν πάμε να δούμε το βίντεο, Ναταλία. Θα είναι και η διοίκηση, βέβαια. Δεν λέμε. Λοιπόν, ας δούμε το βίντεο και θα γυρίσουμε. Είναι δημιουργικός, τελειομανής, εργατικός. Ικανός να καταφέρει ό,τι βάλει στο μυαλό του. Ο αποκαλυπτικός Μένιος Φουρθιώτης μπόρεσε, αν και είναι μόλις 30 ετών, να κάνει πραγματικότητα τα περισσότερα από τα όνειρά του. Εμπορικός και Γενικός Διευθυντής Προγράμματος του Έψιλον και παρουσιαστής της πιο επιτυχημένης ψυχαγωγικής εκπομπής του Σαββατοκύριακου. Το μοναδικό που θα μου μείνει στη ζωή όταν σταματήσω την τηλεόραση, αυτό το κομμάτι της πορείας που κάνουμε αυτή τη στιγμή, θα είναι αυτό που θα θυμάμαι πάντα. Τις δικές σας φωνές, τα δικά σας χαμόγελα, τα χαμόγελα των τηλεθεατών. Ο Μένιος Φουρθιώτης αγαπά να δηλώνει πως η πορεία του μέχρι σήμερα δεν είναι τίποτα παραπάνω από την πορεία του κάθε ανθρώπου που πέφτει, σηκώνεται, γίνεται καλύτερος άνθρωπος και εξελίσσεται. Και η εξέλιξή του είναι ορατή και χειροπιαστή πια. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, τα αποκαλυπτικά, η εκπομπή που ήρθε δειλά-δειλά πριν από 3 χρόνια σε ένα νέο κανάλι, το Έψιλον, δυνάμωσε μέρα με τη μέρα
και έπεισε το τηλεοπτικό κοινό ότι αξίζει την ψήφο του. Ευχαριστώ πολύ όλους εσάς από το σπίτι που μείνατε και μας αγκαλιάσατε και μας βάλατε μέσα στα σπίτια σας. Ο Στέλιος Λόκος. Ας υποδεχτούμε τον Νότης Φακιανάκη. Κώστας Μαρτάκης. Αποκαλυπτικά. Κάτι για το οποίο είναι περήφανος είναι η ομάδα του. Οι άνθρωποι της εκπομπής μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Η ομάδα που έχει γίνει η οικογένειά του. Και ο ίδιος πάντα αναγνωρίζει πως τα όπλα του είναι οι συνεργάτες του. Χριστιανά, Μυρτό, Κώστα και Μίνα τα λέμε σε λίγο και πάλι. Από τα αποκαλυπτικά στο πλατό σας ζηλεύουμε όλοι να ξέρετε. Ο Μένιος Φουρτιώτης είναι ειλικρινής, μιλά ανοιχτά για όλα και υποστηρίζει πως η αλήθεια πρέπει να λέγεται ακόμα και αν είναι σκληρή. Άλλωστε είναι και ο ίδιος πολύ σκληρός με τον εαυτό του, αφού εργάζεται μανιωδώς και δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. Ξέρει να ακούει και τα θετικά και τα αρνητικά σχόλια, γιατί στο τέλος γνωρίζει πως αυτό που μετρά είναι μέρα με τη μέρα να γίνεσαι καλύτερος. Να είστε καλά και να χαμογελάτε πάντα αποκαλυπτικά μου. Και τώρα ξέρεις, αρχίζω να πειράζω τα μαλλιά, αρχίζω να κάνω όλα αυτά τα οποία ξέρεις κιόλας. Να πω ότι δεν ήξερες, ότι σου να πήγα σε άλλο κανάλι. Εντάξει, παιδί, αλλά όμως έτσι ξέρεις. Ένα βιντεάκι έτσι να θυμηθούμε και να δούμε και να κάνουμε. Ετοιμάζονται πράγματα. Εδώ έτσι, ωραία πράγματα. Ετοιμάζονται διάφορα πράγματα τα οποία δεν κρύβουμε κάθε φορά. Να προσπαθούμε να κάνουμε την έκπληξη. Mm-hmm. Έκπληξη δεν είναι τα δεδομένα, έκπληξη είναι τα μη δεδομένα. Εμείς εδώ στο κανάλι αυτό είμαστε μη δεδομένοι. Ναι, βέβαια. Λειτουργεί ανάποδα. Άλλοι προγραμματίζουν, κάνουν σχέδια, κάνουν προϋπολογισμούς, κάνουν διάφορα πράγματα. Εμείς δεν τα κάνουμε αυτά. Εμείς εδώ ξυπνάμε, προχωράμε, παλεύουμε και δημιουργούμε κάθε φορά κάτι διαφορετικό και κάτι ανατρεπτικό. Γιατί έτσι όπως θα θέλουμε να είναι η ζωή μας, η σχέση μας, η προσωπική μας εμπειρία, έτσι θέλουμε και το κανάλι να είναι για τα σπίτια των τηλεθεατών. Να ανοίξουν εκείνη την ώρα το έψιλον και να μου «Α, η Ναταλία Γερμανού! Α, ο Νίκος Ευαγγελάτος!» Κάτι το οποίο δεν το περιμένεις. Κάτι που στα υπόλοιπα κανάλια ξέρεις εξ αρχής ότι είναι αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Εμείς κάνουμε ακριβώς τα αντίθετα. Πάμε ανάποδα. Υπάρχει κάποιο πρόσωπο το οποίο θέλεις πολύ να το φέρεις στο κανάλι. Δεν έχει έρθει ακόμα και μπορείς να το πεις σαν. Παιδί μου, θα ήθελα αυτό. Είναι κάτι που τα κρατάς για σένα, τους άσους, ας πούμε, που έχεις. Άσους, όχι. Κοίτα να δεις, σε κάθε περίοδο φτιάχνεις ένα κορμό ανθρώπων, οι οποίοι ο καθένας έχει δική του δυνατή και ισχυρή προσωπικότητα. Αν ξεκινήσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ και τα Σαββατοκυριακά, θα βάλεις ένα παζ διαφορετικών προσωπικότητων, οι οποίοι συνθέτουν ένα παζλ αγαπητό στον τηλεθεατή. Αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι έτσι. Αν αύριο υπάρξει κάποιο κενό, που κάτι υπάρχει, σε κάποια ζώνη υπάρχει κάποιο κενό, κάτι θα προσθέσουμε που επίσης θα είναι και είναι αγαπητό στο τηλεοπτικό κοινό. Εγώ να σου πω κάτι άλλο. Άσχετα με τα κενά και όλα αυτά, ρε παιδί μου, υπάρχει κάποιος που θαυμάζεις και θα ήθελες να τον δεις το έψιλον. Πω, δύσκολη ερώτηση ο Νίκο. Δηλαδή, θα ήθελα να τον έχω στο κανάλι μου, ρε παιδί μου, αυτόν ή αυτήν. Δεν σου κρύβω ότι ζηλεύω πάρα πολύ τη Σμαράγδα Καρύδη. Αχ, και εγώ τι θέλω, πάρτι να. Πάρτι να. Πολύ την αγαπώ, πολύ την θέλω εδώ να έρθει να κάνει αυτό το παιχνίδι. Πολύ την θέλω. Ζηλεύω πάρα πολύ την Σμαράγδα Καρύδη, δεν το κρύβω, που είναι στο Μέγκα και τον τρόπο όπου παρουσιάζει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Γιατί επειδή λόγω του προγράμματος το οποίο έχω, είναι δύσκολο να δω τηλεόραση. Άρα, βλέπω πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ηρεμία για να μπορέσω να χειριστώ ο ίδιος τον εαυτό μου. Όταν πιέζεσαι πάρα πολύ από διάφορα, διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα και όλα αυτά
πρέπει να τα βάλει σε μία τάξη. Να κρατήσει ισορροπίε. Τι θέλει η Ναταλία, τι θέλει η Χριστίνα, τι θέλει η Έλενα, τι θέλει ο Παναγιώτης, τι θέλει ο Νίκος, τι θέλει η Έρση, τι θέλει η Τατιάνα, τι θέλει άλλα πράγματα, τι θέλουν τα εμπορικά, τι θέλει το πρόγραμμα, τι θέλουν οι πελάτες, τι θέλει το ραδιόφωνο, γιατί είναι και ο ραδιόφωνο. Όλα αυτά μαζί λοιπόν, όταν μπαίνουν σε ένα κουτί, ξέρεις, αρχίζεις και φρικάρεις. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να διαχειριστείς όλο αυτό το κομμάτι. Και επειδή εγώ έχω αρχίσει και το ψιλοχάνω, και για να μην το χάσω τελείως, νομίζω ότι καλό είναι, το πιο ωραίο δώρο που θα ήθελα να μου φέρει είναι ηρεμία. Για να μπορώ να διαχειριστώ τον εαυτό μου. Και μετά τα υπόλοιπα. Καθένας, παιδιά, εγώ συμφωνώ. Και εγώ το ίδιο πιστεύω ότι θα ζητούσα. Ψυχραιμία και ηρεμία, γιατί. Το ίδιο θα ζητούσες, το επιβεβαιώνω κι εγώ. Το ίδιο. Έχει μια αποκάλυψη. Θα είμαστε και δύο με το μέλι έτσι. Δύο ηρεμίες, παρακαλώ. Δύο ηρεμίες στο 16, παρακαλούμε πολύ. Δύο ηρεμίες στο 4. Μία το Σαββατοκύριακο στα αποκαλυπτικά και μία στο να είμαστε. Η εκπομπή σου. Κάτι μου βάζετε και το τραγούδι μου φτιάχνει τη διάθεση, να ξέρεις. Αυτό. Αυτό είναι ένα τραγούδι που το πραγματικά το λατρεύω και μου φτιάχνει τη διάθεση, γιατί θέλω να σου πω ότι λίγο πριν βγω στην εκπομπή, εκείνη την ώρα διαβάζω τα θέματα. Σαμπάνι παθαίνει στερεία. Τρέλα. Δεν ξέρει τι θα πει ο τρελός στον αέρα. Με το που βάζει αυτό το τραγούδι η Μόνικα για να βγω στην έναρξη, μου αλλάζει όλη την ψυχολογία, ξεχνάω τα πάντα και είναι σαν να ζω σε ένα παραμύθι. Άκου τους στίχους. Ανεβαστικό. Ανεβαστικό, αλλά ταυτόχρονα, αν ακούσει πολύ προσεκτικά τους στίχους, έχει πολύ ισχυρό μήνυμα αυτό που λέει η Αποστολή Ζώη. Άνω τελεία. Τι έλεγες? Ωραία μας τα λέει. Έλεγα ότι. Τι έλεγα, ρε παιδιά? Έλεγα για τα αποκαλυπτικά. Ναι, έλεγα ότι είναι μια εκπομπή η οποία ακόμα και όταν το κανάλι δεν είχε ανέβει τόσο πολύ στα νούμερα τηλεθέαση, εσύ πάντα έκανες νούμερα. Πάντα ήσουν πολύ καλά. Στην τηλεθέαση σου πήγαινες πάρα πολύ καλά. Αυτό πιστεύεις ότι έχει να κάνει με το ότι ο κόσμος αγαπάει τα αποκλειστικά θέματα κτλ. Αγαπάει την παρέα, είναι το μεσημέρι πιο χαλαρό του Σαββατοκύριακου και έτυχες στην τέλεια συγκυρία ο σωστός άνθρωπος στη σωστή στιγμή. Πιστεύω ότι οι τηλεθεατές γενικά έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολοι γενικότερα. Ναι. Οι τηλεθεατές επιλέγουν προϊόντα να βλέπουν στην τηλεόραση, γιατί όλες οι εκπομπές είναι τηλεοπτικά προϊόντα, τα οποία πιστεύω ότι τους χαλαρώνουν. Mm-hmm. Σε αυτή την εκπομπή, την οποία χτίσαμε εδώ και τρεις τηλεοπτικές σεζόν με πολύ αγώνα, και όχι τόσο εγώ, ξέρεις, τα λέω τα πράγματα έτσι όπως είναι. Εγώ είναι πολύ λίγες οι ώρες, για να μην πω λεπτά, που ασχολούμαι με τη δική μου εκπομπή. Η επιτυχία των ανθρώπων που χτίσαν αυτή την εκπομπή ήταν να τη δημιουργήσουν με όρεξη. Ότι δεν θα πάμε στο γραφείο για να πληρωθούμε στο τέλος του μήνα, δεν θα πάμε να κάνουμε αυτό, αχ δεν έχουμε θέματα, να πάμε να το βρούμε γιατί θα μας φωνάξει η αυστηρή αρχισυντάκτρια που δεν θα έχει το θέμα ο Μένιος. Δεν το κάναμε αυτό σε καμία περίπτωση. Σε αυτή την εκπομπή τα παιδιά θέλουν να δείξουν τη δική τους προσωπικότητα, τη δική τους δουλειά. Και ήταν ένα στοίχημα όλων των ανθρώπων αυτό που ήταν επαγγελματίες σε μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς. Και είναι τιμή μου. Δεν μιλάω για τα παιδιά που είναι μπροστά από τις κάμερες και τις κυρίες που είναι γνωστά. Μιλάς για τους δημοσιογράφους. Μιλάω για τους δημοσιογράφους που είναι πίσω από τις κάμερες, που δεν φαίνονται. Που είναι τιμή μου να δουλεύω με αυτά τα παιδιά που δουλέψαν σε πολύ μεγάλες εκπομπές και μεγάλες παραγωγές παλαιότερα σε άλλα τηλεοπτικά κανάλια. Και σήμερα, και τρεις τηλεοπτικές σεζόν, πιστέψανε. Πιστέψανε στο Έψιλον, πιστέψανε σε έναν παρουσιαστή αμφιλεγόμενο την εποχή που ξεκίνησαν τα αποκαλυπτικά και αμφιλεγόμενο γιατί θα έπρεπε να πείσουν εσένα να δώσει συνέντευξη και να προβληθεί στην εκπομπή του Μένιο Φουρτιώτη. Αυτό είναι η μαγιά. Γιατί ξέρεις, σωστό. Για μένα η επιτυχία, γιατί αν κρύψουμε κυρίες και κύριοι πάνω το λογότυπο Έψιλον, είτε λέει Έψιλον, είτε λέει Αντένα, είτε λέει Αλφα, το θέμα είναι ο τηλεθεατής ο οποίος βλέπει να μπορεί να πιστέψει και να περάσει καλά με αυτό που βλέπει. Γιατί το να κάνεις εκπομπή με την Ναταλία Γερμανού
με την Τατιάνα τη Στεφανίδου, με τη Χριστίνα Λαμπύρη, να έχεις μια ομάδα καταξιωμένων δημοσιογράφων να σε στηρίζουν, είναι το πιο εύκολο. Γιατί και εγώ δεν σου κρύβω, επειδή έχω δουλέψει πίσω από τις κάμερες στην Τατιάνα, είναι πολύ εύκολο να πάρεις, να ζητήσεις από την Έλενα, για παράδειγμα, να δώσεις συνέντευξη στην Ναταλία. Το να ξεκινήσεις να ζητήσεις από την Έλενα να δώσει εκείνη την περίοδο συνέντευξη σε μένα, άσχετα αν τα αποτελέσματα σήμερα έχουν αλλάξει πλήρως από τον κόσμο του θεάματος, είναι μαγιά. Θέλει δύναμη και η επιτυχία αυτής της εκπομπής, που θεωρώ ότι γι' αυτό οι τηλεθεατές την αναγνωρίσανε, είναι αυτών των παιδιών. Από το πείσμα τους, από τη δουλειά τους, από την αγάπη για ένα κανάλι, για να αποδείξουμε ότι δεν παίζει ρόλο το λογότυπο πάνω δεξιά. Δεν παίζει ρόλο ο παρουσιαστής που στέκεται μπροστά. Οι άνθρωποι παίζουν ρόλο. Παίζει ρόλο η δουλειά των ανθρώπων και ότι όταν κάνουμε μια εκπομπή, δεν την κάνουμε για να πληρωθούμε. Δεν την κάνουμε για να πάμε στο τέλος του μήνα και να πούμε, ξέρεις, κάναμε 5, κάναμε 25, κάναμε 30, άρα πάνω κάτω. Δεν θα τσακωθούμε για τα νούμερα τηλεθέασης στο γραφείο. Όχι. Δεν θα τα δούμε τα νούμερα τηλεθέασης για αυτό το πράγμα. Θα κοιτάξουμε πώς το επόμενο Σαββατοκύριακο αυτό που, το οποίο παρουσιάσαμε και δώσαμε στον τηλεθεατή θα είναι ακόμα καλύτερο για εκείνον. Γιατί αν ο τηλεθεατής περνάει καλά, τότε περνάμε κι εμείς. Και αυτό το βλέπουμε όχι στους πίνακες τηλεθέασης, που κάποιοι έχουν ταυτιστεί με τα νούμερα. Mm. Όχι. Το βλέπεις έξω, όταν περπατάς, όταν είναι αυτό, δεν είναι τα προηγούμενα. Όταν βγαίνεις έξω να πας να πάρεις καφέ, όταν οι απλές κυρίες, ο απλός κύριος σου σφίγγει το χέρι, όταν σου πιάνει το μάγολο, όταν σου λέει μπράβο σε αυτή την εκπομπή, μπράβο για την ποιότητα, μπράβο για το ήθος, μπράβο για αυτά τα παιδιά που δουλεύουν τόσο πολύ για να έχετε αυτά τα αποκλειστικά θέματα. Συμφωνώ απόλυτα. Μπράβο στην ομάδα, γιατί εγώ σου λέω, νομίζω ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με το ποιοι δουλεύουν μαζί σου και ποιοι δουλεύουν μπροστά και πίσω από τις κάμερες και ποιοι σου φτιάχνουν και εσένα την ψυχολογία για να βγαίνεις κάθε φορά καλός και να δίνεις το 100% σου, έτσι δεν είναι? Είναι ένα παιχνίδι. Και αυτοί οι άνθρωποι, ξεκινώντας από τους πίσω πάντα και μετά τους μπροστά, με έχουν να κάνει να νιώσω κάτι το οποίο δεν το νιώθω εύκολα. Εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Οικογένεια. Είναι πολύ σημαντικό να νιώθεις συναισθήματα ότι αυτοί τουλάχιστον οι άνθρωποι σε αγαπάνε πραγματικά. Και όταν έχεις ανθρώπους που σε αγαπάνε πραγματικά, τότε μπορείς να συνεχίσεις και να πας μπροστά και νομίζω ότι ο τηλεθεατής τον αναγνωρίζει. Έτσι νομίζω. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Θα πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, το οποίο παρακαλώ θερμά εσείς να μου το αξιοποιείτε. Εσείς να μου το αξιοποιείτε με το σωστό τρόπο. Και ο σωστός τρόπος είναι ένας και μοναδικός και κρύβεται θαυματουργά μέσα σε αυτό το μικρό βαζάκι. Μικρό μεν, θαυματουργό δε. Mm. Όταν λες δηλαδή θαυματουργό, θαυματουργό τώρα, θα εξηγήσω. Και εδώ δεν γίνεται. Καταλαβαίνω. Σε παρακαλώ να το κάνεις. Ναι. Σε παρακαλώ. Ναι. Γιατί... Όχι, θέλω να σε ακούσω πρώτα πώς κάνεις τη συγκεκριμένη παρουσίαση αυτής της κρέμας. Λοιπόν, θα το κάνετε και οι δύο και θα ψηφίσουμε εμείς ότι πουλάει καλύτερα. Εντάξει. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Βέβαια δεν είναι δίκαιο γιατί εγώ είμαι άρρωστη. Εκείνος είναι καλά. Δεν έχει πειρετό, αλλά δεν είναι. Βλέποντας εσένα, πώς να μην είμαι καλά πρώτη του χρόνου. Και με κόκκινο κιόλας, δεν ξέρω τι θα γίνει. Τέλεια. Λοιπόν. Έχασα το. Καταλαβαίνεις τι έκανα. Πάμε πάλι. Το πρόβλημα είναι και σε άσπρο, βέβαια. Είναι και σε άσπρο. Αυτό είναι το σημαντικότερο γιατί χρειάζεται το άσπρο στις μέρες μας. Χρειάζεται το λευκό. Πολύ. Το λευκό χρειάζεται. Πρόσωπο, χρειάζεται. Για να στρώσει πολύ καλά συνδυάζοντας το κολαγόνο. Εγώ θα πω βεβαίως ότι ο συνδυασμός κολαγόνου και ροδιού είναι ακαταμάχητος. Είναι ακατανίκητος και νικάει τα πάντα, ακόμα και το χρόνο. Το κολαγόνο θα στρώσει την επιδερμίδα σας, την κάνει πιο φωτεινή, πιο λαμπερή, πιο ελαστική και πιο νεανική. Όταν ακόμα... λες πιο ελαστική, να το εξηγήσουμε, γιατί ξέρεις το ελαστικό πολλές φορές δεν είναι και καλό. Ναι, ελαστική όμως εδώ. Μήπως συσφυκτική. Κλείνοντας την ελαστικότητα. Βέβαια. Γιατί άμα σου ανοίγει η ελαστικότητα. Είναι ελαστικό εδώ και σφιχτό εδώ. Αυτό. Μπορούμε να το σφίξουμε όμως όλο το πρόσωπο. Τι τα μπόμπα γίνεται το πρόσωπο. Κάθε μέρα το λέμε. Γιατί έρχεται το ρόδι εδώ και κουμπώνει. Έρχεται το ρόδι. Που το ρόδι είναι αντιοξυδοτικό, αντιγυραντικό, συσφιχτικό, το καλύτερο του κόσμου. Και έρχεται το ρόδι και τα σηκώνει όλα από κάτω προς τα πάνω. Ντεκολτέ, λεμός. Άρα κρατήστε, δίνει και μία συμβουλή ότι το ρόδι, κυρίες και κύριοι, ασχέτως της κρέμας, βέβαια. Αν βάλετε βέβαια και την κρέμα παντού, μπορεί να κάνει τη σύσφυξη. Τη σύσφυξη. Και την ανόρθωση. Βεβαίως. Αλλά το ρόδι το κρατάμε. Σαν συστατικό γενικά το ξέρετε. Γράφε έρση ρόδια από αύριο να παίρνεις κορίτσι μου. Έρση ρόδια γράφε. Ρόδια. Γράψε ρόδι. Λοιπόν. Το πιο φανταστικό βέβαια αυτής της κρέμας για μένα, αν μου επιτρέψεις να πω, γιατί καθημερινά τη χρησιμοποιώ και πρωί και βράδυ,
και στην περιοχή γύρω από τα μάτια και ειδικά τώρα από το χειμώνα που η επιδερμίδα μας ξεραίνεται με το κρύο, κάνει ράνι, ενυδατώνει καλύτερα από οποιοδήποτε άλλη. Το πιο φανταστικό, ξέρετε ποιο είναι, είναι η τιμή της. Γιατί πες ότι πάω σε ένα κατάστημα καλλυντικό και λέω θέλω μια κρέμα που να έχει κολαγόνο και να κάνει και σύσφυξη. Θα μου πούνε βεβαίως 160 ευρώ. Μισό λεπτό. Και 160 ευρώ, μην φανταστείτε τα μεγάλα ονόματα, δηλαδή μεγάλες εταιρείες που έχουν κρέμες. Μεγάλες είναι 700. Έτσι, μπράβο. Αυτό ήθελα να σου πω τώρα, γιατί ξέρουμε εταιρείες. Αυτές εκεί με τα μπλε κουτάκια. Και τα χρυσά και τα μπλε, ναι. Και brand name. Brand names. Αλλά να μας πούνε, εσύ Χριστίνα, που περιποίησε τον εαυτό σου, πες μου, πότε έχεις πάρει κρέμα επώνυμη σε τέτοια οικονομική τιμή? Δεν έχει. Πού έχεις βρει Versace V1969? Αυτό και το λέμε και καθημερινά εμείς εδώ στους τηλεθεατές, ότι δεν υπάρχει πουθενά τέτοια κρέμα με τέτοια ποιότητα σε αυτή την τιμή. Όλοι θα πάτε, θα ψάξετε για μια πολύ καλή κρέμα και δυστυχώς θα τη βρείτε πάρα πολύ ακριβά. Μόνο αυτή η κρέμα είναι σε αυτή την τιμή και θα καταφέρετε να κάνετε τόσα πολλά πράγματα στο πρόσωπό σας. Γι' αυτό λοιπόν ερχόμαστε εμείς και σας λέμε ότι τρέχει τώρα στα καταστήματα καλλυντικό και σας λένε 700 κάνει το πολύ ακριβό. Θα λέτε εσείς για όνομα του Θεού, 700 είναι η δόση μου, ένφυά μου και το δάνειο του σπιτιού μου. Και έχω και κάτι καλύτερο. Είναι και ο μισθός που παίρνουμε στο τέλος του μήνα. Ακριβώς. Θα σας πει η πολίτρια, πολύ ωραία, έχουμε και με 170 ευρώ κρέμα, θα το ξανασκεφτείτε πάλι. Λοιπόν, ερχόμαστε λοιπόν και σας κάνουμε αυτή την υπερπροσφορά που σε 15 και όλες μέρες θα μου στέλνετε φωτογραφίες στο Facebook και στο Instagram και θα μου λέτε δείτε διαφορά, δείτε το πρόσωπό μου, δέστε Ναταλία πώς ήμουνα και πώς είμαι τώρα δύο εβδομάδες μετά. Πριν έρθω εδώ, το ξέρεις ότι από την ταλαιπωρία έβαλα λίγο κρεμούνα. Έβαλες και εσύ. Δεν ξέρω αν έχεις δει. Κάθε φορά που πιάνει το βαζάκι στο χέρι της, εμείς και η Έλληνα την κοιτάζουμε καλά-καλά σε ποια από τις δύο θα σε έρθει. Σε ποια από τις δύο θα κονόμαστε. Θα σας έρθω μετά. Και τελικά κάνει την ανατροφή. Και τελικά πάω στον Νίκο στον Παναγιώτη και μένω τα κορίτσια ξεκρέμασα. Όχι, πάω και στα κορίτσια. Λοιπόν, από 80 ευρώ η διπλή συσκευασία που σημαίνει τα δύο τεμάχια μόνο 29,90. Έλα, παιδιά! Σκάνδαλο! Προσφορά σκάνδαλο και όχι τίποτα άλλο. Το κάνουμε για να τη γνωρίσετε, να τη βάλετε στη ζωή σας και μετά να μην θέλετε ποτέ να την αποχωριστείτε. Και όποιος έχει διστάσει να τη βάλει, θέλω να σου πω και να πούμε στους τηλεθεατές για να ξέρουν. Επειδή τώρα με τα προϊόντα καταλαβαίνεις, πλην ευάλει. Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ότι καμία άλλη επώνυμη εταιρεία, Ναταλία, αν δεν δουν αποτελέσματα, άμεσα κάνει επιστροφή χρημάτων και κρατάς και την κρέμα. Βεβαίως. Θα δουν μέσα σε ένα εξάμηνο άμεση ενυδάτωση, σύσφιξη, αλλά και την νεανική όψη και λάμψη που χρειάζονται ιδιαίτερα οι γυναίκες και οι άντρες βέβαια, αλλά πιο πολύ είναι η κρέμα για τις γυναίκες, γιατί δεν έχουν καταλάβει ότι το πρόσωπό μας αρχίζει και ξεραίνεται, αρχίζει και χάνει αυτή τη λία όμψη της νεανικότητας, της οποίας όταν είμαστε νέοι την έχουμε, γιατί δύο συστατικά κύρια του οργανισμού μας μειώνονται. Το κολαγόνο που έχουμε μέσα μας και το υαλουρονικό. Και εσύ τα προσφέρεις όλα. Αυτό δεν είναι εκπομπή. Ψηφίστε. Αυτό είναι υπερπροσφορά. Πουλήσαμε και δύο. Για να χωρίσουμε να σας πάρει. Μαζί είμαστε. Ίσα-ίσα. Στο 18-338. Στο 18-338 είναι για την Ελλάδα η αστική χρέωση. 25-24-51-50 είναι για την αγαπημένη μας Κύπρο, η οποία κάνει πάρα πολλές παραγγελίες. Αχ, τι μου λέγανε για σένα, είχα πάει τις προάλλες με τον αγαπημένο μας του σταθμού. Βεβαίως. Για δουλειά. Λοιπόν. Πες στην Ναταλία, σε παρακαλώ πολύ, τι κάνει και μας τρελαίνει κάθε μεσημέρι να... Μάνα μου. Μάνα μου, πουρέκες μου, κορούες μου αγαπημένες. Να μου κάνετε στην Κύπρο. Κορούες μου αγαπημένες, 25-24-51-50. Αυτό θα κάνετε κι εσείς και θα παραγγείλετε τώρα δύο συσκευασίες, δύο τεμάχια, μόνο 29,90. Διαφημισούλες αγαπημένες και επιστρέφουμε.